Το καφενείο, οι αθιβολές και μια κατσούνα. Στο μικρόφωνο ο Μάρκος Μυρνάκης σε ένα νέο podcast με μια ακόμα ιστορία κατσούνας. Πριν ξεκινήσω ξέρω ότι περισσότεροι δεν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη αθιβολή. Ώρα να μάθετε. Είναι η σκέψη. Κουβέντα. Συζήτηση. Και τώρα που μάθαμε, ώρα να ξεκινήσουμε την καινούργια μας ιστορία. Δοκιμάζομαι και στη μυθοπλασία. Δώσε στους κριτικούς μία κατσούνα, ένα σαρίκι και ένα ζευγάρι στη βάνια και άσε τους να φτιάξουν τον κόσμο τους από την αρχή. Και καλύτερα, γιατί τι είναι η κρίτη χωρίς το παραδοσιακό αξεσουάρ, τι είναι ο κριτικός χωρίς το σαρίκι και τα στιβάνια του. Βραστό καλαμπόκι χωρίς αλάτι. Προτίμησα το βραστό καλαμπόκι γιατί θεωρώ ότι αν έλεγα αρνή χωρί αλάτι, πολύ μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει ποτέ την πεντανόστιμη γεύση. Αυτά σκεφτόμενο, παρακολούθησα τη συζήτηση που είχε ανάψει για τα καλά. Τέσσερι αυθεντικοί κριτικοί από αυτού που βλέπετε στην τηλεόραση και που ζουν στα ορεινά τη Κρήτη. Που στα νιάτα του ήτανε ήσα με εκεί πάνω. Καθόντουσαν στο καφενείο του χωριού σε δύο διαφορετικά τραπέζια κάτω από το πιο παχύ ίσκιο τη μικρή πλατεία. Και μέσα στο καταμεσήμερο, ανάμεσα σε ελληνικού καφέδε και νερά, εξιστορούσαν όλη τη σύγχρονη πολιτική ιστορία τη χώρα. Ιντάνε μπρετανε που Κατέχει άλλη εποχή που δεν εμύριζε το χνότο του Έλληνα από και σε του Ανδρέα. Ήρθενε και χορτάσαμε ψωμί, έλεγε ο ένα. Ο πιο νέο ήταν αυτό, που τα στιβάνια του ντρεπόσουν να τα κοιτάξει. Ήτανε τόσο καλογιαλισμένα που άνετα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για καθρέφτη. Ε και γρήκα, για δε, για δε λε καλιά, πω με τα χουβαρνταλίκια του εφτάσαμε να χρωστούμε τσιμιχαλού και να μην ποτάζομαι σήμερα ένα φράγκο. Απαντούσε ο άλλο που το σαρίκι του Έπεφτε τόσο χαμηλά στο μάτι που νόμιζε πω ήταν μονόφθαλμο πειρατή. Ειδικά αν δεν ήσουν ακριτικό, θα τον περνούσε για πειρατή. Οι άλλοι δύο τη παρέα, ένα δίπλα σε κάθε καπετάνιο, δεν μιλούσαν. Ο ένα αγνάντευε την πλατεία και που και που έβλεπε ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος, με έβλεπε και εμένα και περίμενε με αγωνία τη δική μου εισβολή στην κουβέντα. Ο άλλο, αραγμένο στην καρέκλα του, όσο επιτρέπουν να ράξει αυτέ οι καρέκλε του καφενείου, με τα μάτια σφαλιστά, κλειστά δηλαδή, κρατούσε σφιχτά την κατσούνα του. Ήντε μπρε θα ήμασταν χωρί τον Αντρέα. Μπα και θα ρίξει πω θα είχαμε γιατρού αν δεν ήταν εκείνο. Θα είχαμε κοντό νοσοκομεία. Αν δε σκεφτούντανε να σάσει το εσύ. Συνέχιζε ακάθεκτο ο χωρί καμία αμφιβολία υποστηρικτή του παλιού του καλού Ορθόδοξου. Πιο Ορθόδοξου. Ένα είναι το Ορθόδοξο. Και από κι α άλλο είκαμε. Ήφερέ μας τον Σιμίτη και μας ήβαλε στο ευρώ και από κοινά τη μέρα δεν στέλνει το πορτοφόλι ούτε φασόλι, απαντούσε ο άλλο που κρίνοντα από το σουλούπι μάλλον για άριστο πέρναγε. Και όσο η συζήτηση προχωρούσε, τόσο κόροναν οι συνομιλητέ. Αν δηλαδή δεν είχα λίγη γνώση τη περιοχή και κυρίω των χαρακτήρων τη ομίγυρη, θα άρχιζα να πανικοβάλλομαι πω δεν θα γλιτώσουμε με τον καυγά. Αλλά ευτυχώ είχα γνώση. Το είχα δει το έργο, βλέπετε τόσε φορέ από τη μέρα που πρωτοήπια ρακεί σε εκείνο το καφενείο. Λίγο πριν ξεφύγει η κατάσταση και μετατραπεί η μικρή μα πλατεία σε ντομπά, ο αραχτό τη παρέα ανακάθισε στην καρέκλα του, τύπησε με δύναμη την κατσούνα στι πλάκε τη πλατεία και με φωνή στεντόρια είπε: στο κατά μεσήμερο, η Ντάνι φασαρία. Αναθυμάστε τα παλιά και γίνεστε θηρία. Σιώπησε η παρέα και η σιωπή αυτή ήταν το σήμα είχε έρθει η δική μου ώρα. Όπω κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα, μεσημέρι για μένα, γιατί για αυτού που σηκώνονταν κάθε πρωί στι 4 και έπαιρναν το μεσημεριανό του ύπνο στι 12.30, τώρα ήταν απόγευμα. Σηκώθηκα από την καρεκλίτσα μου δίπλα στην πόρτα και ρώτησα: Τι λέτε, Μήπω είναι η ώρα για λεμονάδε και καλακτομπούρεκο. Κι αμε δεν είναι, είπε ο τενόρο, μου χτύπησε πάλι με δύναμη την κατσούνα του στην πλάκα, κίνησε επισφράγηση που σήμαινε πω δεν υπήρχε τίποτα άλλο να υποθεί ή να γίνει εκτό από εκείνο που μόλι αυτό είχε διατάξει.